μια ευρείας κλίμακας ορολογική διερεύνηση στα μυρικαστικά της χώρας, ώστε να διαπιστωθεί με ένα σχετικά υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας το ποσοστό των οροθετικών ζώων μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του καταρροϊκού πυρετού σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Η διερεύνηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δειγματοληψία θα ξεκινήσει από τη λήψη της παρούσης και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας το αργότερο μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2015, σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εν μέσω σύντομης προεκλογικής περίοδου, θυμήθηκαν τώρα οι κυβερνώντες ότι υπάρχουν και οι κτηνοτρόφοι μας που έχασαν τα αυγά και τα πασχάλια με τον καταρροϊκό πυρετό και στους οποίους υπόσχονται απλά να τους αποζημιώσουν, αλλά αποζημιώσεις δεν φαίνονται. Φεύγει σε λίγες ημέρες το σωτήριο έτος 2014, αλλά οι εκατοντάδες χιλιάδες πληγέντες αγρότες της Πιερίας και της Κεντρικής Μακεδονίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν με πρωτόγνωρο τρόπο, δεν βλέπουν κανένα φως και καμιά ειδοποίηση από τον ΕΛΓΑ όσον αφορά την πληρωμή των αποζημιώσεών τους. Δυστυχώς το έχω ξαναπεί, αλλά φαίνεται πως εκεί στον ΕΛΓΑ έχουν τους δικούς τους ρυθμούς και τους δικούς τους κανόνες που κανένας και με τίποτα δεν μπορούν να τους αλλάξουν. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ θα δοθούν στους πληγέντες αγρότες και της Πιερίας το νέο έτος, χωρίς να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος χρονικός προσδιορισμός για να μπορέσουν οι αγρότες να κάνουν και τον προγραμματισμό τους. Βέβαια, κινδυνεύω να γίνω γραφικός αφού επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς να ιδρώσει το αυτί κανενός αρμοδίου υπουργού, υφυπουργού ή και διοικητή του ΕΛΓΑ που θα φιλοτιμηθεί να μπει στη διαδικασία να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις στους υπομονετικούς και σε αναμονή ευρισκόμενους αγρότες μας. Την υπόσχεση πως για τις ζημιές σε Βαμβάκι, Καλαμπόκι, Τέφλα και οτιδήποτε άλλο από υπερβολικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες οι πληγέντες θα αποζημιωθούν στο ακέραιο, όπως επίσης και πως ουδής δεν θα χάσει τη συνδεδεμένη ενίσχυση στο Βαμβάκι εφόσον υπάρξει πόρισμα ζημίας από τον ΕΛΓΑ, έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, ο Υπουργός ανέλησε τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν για τη χώρα μας από τη σωστή αξιοποίηση των πόρων της νέας ΚΑΠ αλλά και του καινούριου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, διατυπώνοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για το μεγάλο άλμα εξόδου από την κρίση και να οδηγήσει την Ελλάδα σε μια δυναμική πορεία ανάκαμψης και ανάπτυξης. Κρατήστε λοιπόν αυτή τη διαβεβαίωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη συνδεδεμένη του Βαμβακιού. Θα τη χρειαστείτε βεβαίως. Πτώση 5,3% θα σημειώσει το 2015 η καλλιέργεια των σιτηρών στην Ευρώπη, η οποία υπολογίζεται στους 305 εκατομμύρια τόνους περίπου. Τα παραπάνω αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι κεντρικές αγροτοσυντηριστικές οργανώσεις ΚΟΠΑ-ΚΟΖΕΚΑ, ενώ όσον αφορά τη φετινή σοδιά, κάνουν λόγο για μια πολύ καλή χρονιά, η παραγωγή της οποίας εκτιμάται στους 322 εκατομμύρια 400 χιλιάδες τόνους. Οι εξαγωγές σιταριού το 2014 θα είναι σε καλό επίπεδο και τα αποθέματα σιτηρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέγιστό τους. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας για τα Δημητριακά των ΚΟΠΑ-ΚΟΖΕΚΑ, εγείρονται ανησυχίες για τις ελλείψεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ειδικότερα στην ομιλία του ο πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η επιτυχημένη φετινή συγκομιδή επιβεβαιώθηκε και ανέρχεται στους 322 εκατομμύρια 400 χιλιάδες τόνους. Ωστόσο, η ποιότητα ήταν χαμηλή σε ορισμένα κράτη-μέλη λόγω των απρόβλεπτων καιρικών συνθήκων. Για το θέμα των φυτοπροστατευτικών σημείωσε: με πολλά προϊόντα φυτοπροστασίας να αποσύρονται σταδιακά σε σταθερή βάση, πολλά από τα κράτη-μέλη εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη προστασίας των καλλιεργειών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.